Η κάμερα της εκπομπής Χάπα η Day συνάντησε τον Χρήστο Χολίδη, λίγο πριν την έναρξη των εμφανίσεων με τον Σάκη Αρσενίου. Ο τραγουδιστής δεν δίστασε να μιλήσει για τα τηλεοπτικά του όνειρα, αλλά και να ρίξει την σπόντα του προς το πρόσωπο του Αναστάσιου Ράμου. Οι δηλώσεις του Χρήστου Χολίδη. Μάλιστα, ο Χρήστος Χολίδης παραδέχτηκε ότι θα ήθελε να συμμετέχει σε ένα τηλεοπτικό σόου. Θα ήθελα να είμαι σε κάποιο σόου, και κάμεραμαν αν θέλετε στην παραγωγή. Αντέχω ακόμα, κουβαλάω κυβότια, κάμερες. Εδώ μέχρι και ο Ράμος έγινε παρουσιαστής, δηλαδή θα τρελαθώ, δεν θα γινόμουν εγώ, να του ευχηθώ καλή επιτυχία, κάνουμε πολύ παρέα, είναι πολύ αξιόλογος, είπε με αρκετή δόση χιούμορ ο Χρήστος Χολίδης. Στη συνέχεια ο γνωστός τραγουδιστής αναφέρθηκε και στα πρώτα βήματα της καριέρας του αλλά και το πώς διαχειρίστηκε την ξαφνική απήχησή του. Η αρχή της καριέρας μου ήταν χωματόδρομος, μετά ήταν καρδιογράφημα. Δεν υπάρχει ούτε πάνω, ούτε κάτω, ούτε μια ευθεία. Δυσκολίες υπάρχουν πάρα πολλές όπως σε όλα τα επαγγέλματα. Ο χαρακτήρας είναι αυτός που σε κάνει να τις ξεπερνάς, ανέφερε, ενώ ξεκαθάρισε ότι πλέον έχει αποφασίσει να μην μιλάει για τα προσωπικά του. Thank you.